Γεια σας αγάπες μου, τι μου κάνετε, καλησπέρα. Όσοι με βλέπετε, είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου, ολιστική θεραπεύτρια. Επίσης ασχολούμαι με την αστρολογία και με τις κάρτες ταρό. Σήμερα θα κάνουμε το εβδομαδιαίο άνοιγμα σαν ένα pick a card με 6 κάρτες που μπορείτε να επιλέξετε. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Αποφασίστε από το 1 ως το 6. Θέλετε να πάμε να δούμε το ένα στο bio, θα βάλω ότι το mail μου, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα βάλω το τηλέφωνο μου, θα κάνουμε την κλήρωση από 2 τυχερούς που θα μου αφήσουν ένα σχόλιο, θα κάνουν εγγραφή στο κανάλι μου, αν είστε νέοι πατήστε και το καμπανάκι, να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Για όσους διαλέξανε το νούμερο 1, ψαγγελικές κάρτες ταρό και το Wisdom of Earth. Λοιπόν, εγώ κρατάω και το τηλέφωνο, το τηλέφωνο είπα, το tablet. Λοιπόν, το 2 της γης που μας λέει, στη ζωή μας, στη ζωή γίνονται πάρα πολλά πράγματα φυσικά, αλλά σε αυτή την εβδομάδα θα κάνεις κάποια πράγματα που θα γίνονται ταυτόχρονα και θα πρέπει να πάρεις μία απόφαση. Θα πρέπει να πάρεις μία απόφαση γιατί θα έχεις πολλά να σκεφτείς και θα... να το φέρω και πιο κοντά, θα πρέπει να πάρεις λοιπόν την απόφαση, θα έχεις πολλά να κάνεις, θα πολλά να σκεφτείς, οπότε πρέπει να μην το πάρεις δηλαδή παροσμητικά, να το σκεφτείς και μια και δύο φορές. Και το Wisdom of Earth μας λέει το Understanding, που σημαίνει ότι είναι αυτό το ότι κατάλαβε την... αυτές τις καταστάσεις, προσπάθησε να καταλάβεις τις καταστάσεις, προσπάθησε να καταλάβεις τους άλλους, αν εμπλέκονται και άτομα μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, που σίγουρα εμπλέκονται, ή αν είναι δικές σου, ή αν είναι συναισθηματικές οι καταστάσεις, προσπάθησε να έχεις μια περισσότερη, ας το πούμε, κατανόηση αυτή την εβδομάδα στα πολυεπίπεδα αυτά πράγματα που θα σου έρθουν, γιατί θα γίνονται και πάρα πολλά. Οπότε μην πάθεις κάτι σαν σοκ. Προσπάθησε να το καταλάβεις, προσπάθησε να το δεις με μια, δύο και τρεις σκέψεις, μπορώ να σου πω. Και πάμε παρακάτω για όσους διάλεξαν το νούμερο 2. Που είναι το 9 της γης, που λέει ότι αυτή την εβδομάδα και μια πολύ ωραία νεραϊδούλα, μας λέει ότι θα απολαύσεις κάποια πράγματα, κάποιες ανέσεις που θα σου έρθουν. Μπορεί να είσαι και μόνος σου, μπορεί να κάνεις και μία δουλειά που να είσαι και μόνος σου στη δουλειά, χωρίς να έχεις, ας πούμε, διάφορα άλλα άτομα, αλλά παρόλα αυτά θα είναι επιτυχημένη η δουλειά σου, θα σου δίνει την ικανοποίηση που θες και ίσως να έχεις και την ανάγκη να μείνεις και λίγο μόνος σου. Και η κάρτα... εδώ, που είναι το heart healing. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να μείνεις και λίγο μόνος σου. Γιατί το χρειάζεσαι. Το χρειάζεται η καρδιά σου. Και με το heart healing νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Θα γίνει δηλαδή. Το healing θα έρθει και θα ηρεμήσει με κάποιον τρόπο την καρδιά σου. Θα την κάνει... Είναι αυτό που θες. Κάνε αυτό που θες. Από μόνος σου, για να μπορέσει και η καρδιά σου να είναι πιο... ωραία, να νιώσεις πιο ωραία πράγματα. Ωραία κάρτα και αυτή. Πάμε να δούμε το νούμερο 3. Που έχουμε τον Άσο της Φωτιάς, που μας λέει ότι έχουμε ενδιαφέρουσες καινούργιες ευκαιρίες. Πολύ ωραία. Μα τι ωραία εβδομάδα θα περάσουμε. Παρόλο που έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Γι' αυτό λέω ότι ξαναεξετάστε τις ευκαιρίες που σας έρχονται. Δηλαδή, μπορείτε να τις σκεφτείτε, τις αποφάσεις, μία, δύο και τρεις φορές που θέλετε να πάρετε, αλλά πράξτε λίγο αργότερα. Έτσι. Θα έχεις μια καλή εξέλιξη στην καριέρα σου και μπορεί η ζωή σου να αλλάζει τώρα. Ή με το που θα ορθοδρομήσει ο Ερμής, αυτές οι αποφάσεις που ίσως τώρα πάρεις ή ξανασκεφτείς, που μπορεί να είναι και πιο παλιές αποφάσεις, δηλαδή και πιο πολλές, μάλλον, ευκαιρίες,
παλιές ευκαιρίες που ξαναέρχονται στο προσκήνιο. Για δέστε λίγο καλύτερα, γιατί με το που θα ορθοδομήσει ο Ερμής, νομίζω ότι θα πας πολύ καλά. Εξέλιξη καριέρας. Αλλάζει η ζωή σου. Μια χαρά. Και πάμε λοιπόν και, και το clarity, που σημαίνει διαφάνεια, που σημαίνει ότι τελικά θα βγάλεις από τη ζωή σου πράγματα που δεν τα χρειάζεσαι και θα αφήσεις μόνο αυτά που πραγματικά θέλεις να μείνουν, να παραμείνουν και να σου δίνουν αισιοδοξία και ομορφιά. Πάμε στο νούμερο 4. Στη Βασίλισσα της Γης. Ωραία Βασίλισσα της Γης. Βρες χρόνο για τους γύρω σου, τους έχεις κάνει λίγο πέρα μου φαίνεται. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις με έναν ευγενικό και κατανοητό τρόπο. Μου φαίνεται ότι έχεις γίνει λίγο απόμακρη, έχεις γίνει λίγο, να το πούμε πιο έτσι, να μην θέλουν να σε φοβούνται λιγάκι, να μην μπορούν να σου μιλήσουν. Κάνε κάτι γι' αυτό, βρες λίγο χρόνο. Μάλλον βρεις λίγο χρόνο για να τους καταλάβεις, διότι από τη φύση σου μπορεί να είσαι λίγο πιο πολύ, έτσι να το πω, απόμακρη και να σε ενδιαφέρουν πράγματα πιο πρακτικά, να το πω έτσι, αλλά και ένα συναίσθημα δεν θα είναι κάτι κακό. Οι γύρω σου θα το καταλάβουν και ίσως τους αρέσει και πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη την καρτούλα μας, που είναι το prosperity. Αφωνία, ωραία πράγματα, νερό, συνέστημα. Το νερό πάντα μας βγάζει συνέστημα. Άρα, βρες χρόνο για τους γύρω σου, βάλε λίγο συνέστημα. Είσαι μεν λογική, είσαι θερμή, είσαι δημιουργική, αλλά βρες χρόνο και λίγο για τους άλλους που σε χρειάζονται στη ζωή τους. Πραγματικά θα σε κατανοήσουν πιο καλά, θα τους κατανοήσεις πιο καλά και ίσως τα βρείτε και πιο καλά. Είτε είναι συναισθηματικά, είτε είναι και στον επαγγελματικό χώρο. Εδώ μιλάμε και για τα δύο. Πάμε λοιπόν στο 5, που έχουμε το 4 της φωτιάς, που λέει ικανοποίηση, γαλήνη, αυθονία, ευτυχισμένη ζωή, επιτυχής ολοκλήρωση ενός σχεδίου, μπράβο μας, ωραία τα πράγματα, συνεχίστε παιδιά, νομίζω ότι τα πάτε πάρα πολύ καλά, κάντε και μια προσευχή, ευχαριστήστε και το Θεό, λέμε και σε όποιο πιστεύει ο καθένας. Λέμε και ένα ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και στους γύρω μας. Στην οικογένειά μας. Στον σύντροφό μας. Αν δεν έχουμε σύντροφο, αλλά έχουμε μόνο μια ευτυχισμένη πραγματικά οικογένεια, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και ας προσευχηθούμε να βρούμε και έναν σωστό σύντροφο. Πάνω απ' όλα, που θα μας κάνει ακόμα να νιώσουμε την επιτυχία και να ολοκληρώσουμε ένα σχέδιό μας, είτε είναι συναισθηματικό, είτε είναι επαγγελματικό. Και πάμε και στην καρτούλα εδώ. Creativity. Λοιπόν, είμαστε και δημιουργικοί πάνω απ' όλα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μας έρχονται να κάνουμε πράγματα. Μας έρχονται ωραίες ιδέες. Μας έρχονται... αυτή η κάρτα δηλώνει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να, είναι και αυτό που λέει, ικανοποίηση. Μπορούμε, να πάρουμε, μπορούμε μέσα από την δραστηριότητά μας να πάρουμε ικανοποίηση. Και όπως ξέρετε, μπορούμε να πάρουμε ικανοποίηση και από δύο δραστηριότητες. Και από τις σχέσεις μας και από τις επαγγελματικές μας σχέσεις. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο, το 6 μας. Που είναι το 8 του νερού. Πολύ συνέστημα εδώ. Λοιπόν, θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να βρούμε το νόημα της ζωής μας. Συναισθηματικές εξελίξεις βλέπω εδώ και πνευματικές. Με τι θα ασχοληθείτε? Θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι καινούριο? Θέλετε να βάλετε κάποιον άνθρωπο ή ανθρώπους στη ζωή σας? Θέλετε συναισθηματική εξέλιξη? Βγείτε έξω. Βοηθήστε ανθρώπους να έρθουν κοντά σας, βγείτε κι εσείς να είστε κοντά τους, μιλήστε με ομοειδεάτες που θα σας καταλάβουν. Το νερό έχει πολύ συνέστημα και μπορεί, είναι λίγο δύσκολο μέσα σε αυτήν ίσως την εποχή που ζούμε, που όλοι ασχολούμαστε με τα πρακτικά πράγματα. Το συνέστημα όμως σου βγάζει
σου βγάζει ένα άλλο πράγμα, σου βγάζει την ψυχολογία μέσα σου, από μέσα σου. Που είναι σημαντικό η ψυχική μας υγεία να είναι καλά. Έτσι, ειδικά αυτές τις εποχές. Ναι, μεν τα πρακτικά και τα της επιβίωσης, αλλά μας χρειάζεται και ο σύντροφος και η σύντροφος, καλή σύντροφος, έτσι, καλός σύντροφος και το θέλουμε, επιθυμία για να προχωρήσουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και αυτό μπορεί να γίνει αυτή την εβδομάδα, παιδιά μου, κορίτσια μου και αγόρια μου. Και μας, αχ, τι ωραία κάρτα, είναι ευλογημένη, είμαστε σε μια πολύ καλή πλευρά, προχωράμε μπροστά, έχουμε νερό, έχουμε συνέστημα, έχουμε γη, έχουμε τα λουλουδάκια. Πραγματικά είμαστε ευνοημένοι, είστε ευνοημένοι εσείς που διαλέξατε το νούμερο 6, είστε ευνοημένοι, είστε blessed, είστε πραγματικά βλέπετε σε μια, κοιτάτε σε ένα σκοπό, σε ένα στόχο, θέλετε να προχωρήσετε προς την επιθυμία σας, θα βρείτε αυτό. Αν δεν το βρείτε τώρα, θα το βρείτε στο μέλλον. Αν δεν το βρείτε δηλαδή άμεσα, θα το βρείτε. Κοιτάτε προς τα εκεί. Τα λουλούδια ανθίζουν. Υπάρχει πνευματικότητα. Υπάρχει συνέστημα. Πολύ ωραία κάρτα, κορίτσια μου. Μπράβο σας. Λοιπόν, από το βιβλίο μου, λοιπόν, το Μαγειρεύω Καλλιτικά, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα σας πω δύο σέρουμ. Ένα που είναι για την περιοχή των ματιών και για ηλικίες 25 με 40 ετών, δηλαδή και μικρές μπορεί να το έχετε, γιατί διάφορες εκφράσεις που κάνουμε στα μάτια και κάνουμε ρητίδες, ή και 40 ετών και πάνω. Είναι ένα multi. Μπορείτε να το φτιάξετε. Θα χρειαστείτε 10 ml καρυδέλαιο, 2 ml λάδι borage seed. Αυτό, αν δεν το βρείτε, μπορείτε να βάλετε αμυγδαλέλαιο. 3 ml λάδι νυχτολούλουδου, που είναι πάρα πολύ καλό για το δέρμα. Μία κάψουλα βιταμίνη ε. 2 σταγόνες εθέριο έλαιο λεβάντα. Μία σταγόνα εθέριο έλαιο λεμόνι. Και 2 σταγόνες εθέριο έλαιο καρότου. Είναι μια πολύ ωραία, είναι ένα πολύ ωραίο λάδι σέρουμ για την περιοχή των ματιών, αλλά μπορείτε να το βάλετε, εγώ θα σας πω ότι το βάζω και σε όλο το πρόσωπο. Και το λαιμό. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Κυρίως το βράδυ, όχι το πρωί. Τα σέρουμ που είναι σε μορφή λαδιού, εκτός και αν έχουμε πολύ ξηρό δέρμα, μπορούμε να τα βάζουμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε, καμιά ωρίτσα περίπου πριν, οπότε να έχει αποαπορροφηθεί και να μην μας βγει στο μαξιλάρι. Και επίσης θα πω άλλο ένα, που είναι ένα θρεπτικό λάδι προσώπου για σκασμένα και ξηρά δέρματα, τα οποία μπορούν πάλι και αυτά να το βάλουν το βράδυ, ή αν κάνει πάρα πολύ κρύο και δεν θέλετε να βάλετε κρέμα προσώπου πρωινή, μπορείτε να βάλετε αυτό εδώ το λαδάκι. Και θα χρειαστούμε 15 ml λάδι νυχτολούλουδου, 5 ml σιτέλαιο, 6 σταγόνες εθέριο έλαιο βάλσαμο Περού. Και εδώ μπορείτε αυτό να το αντικαταστήσετε με εθέριο έλαιο μύρο. Αυτά είναι, τα βρίσκετε εύκολα σε, ή μπορείτε και να με ρωτήσετε από πού εγώ τα παίρνω. 4 σταγόνες εθέριο έλαιο Pettigrain, 3 σταγόνες εθέριο έλαιο λεβάντα. Εδώ με το Pettigrain, αν θέλετε να το βάλετε πρωί, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με εθέριο έλαιο λιβάνι. Όλα αυτά τα αναμειγνύουμε μαζί, τα αποθηκεύουμε σε ένα μπουκαλάκι με δοσομετρητή, δηλαδή ένα σταγονόμετρο, και χρησιμοποιούμε μερικές σταγόνες το βράδυ. Ισχύει και για τα δύο. Εντάξει, ό,τι θέλετε να γράψετε και τις συνταγές, να τις φωτογραφίσετε, και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, εγώ απαντάω και στο τηλέφωνο και στο mail. Το βιβλίο μου είναι το Μαγειρεύω Καλλιτικά, αυτό εδώ, που έχει 250 συνταγές, οπότε περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις και εγώ θα σας απαντήσω. Πολλά φιλάκια!